Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Όπως βλέπετε στον τίτλο, σήμερα έχουμε ένα jumbo haul αγορές που έκανα για να διακοσμήσω το σαλόνι μου αλλά και να οργανώσω τη σύνθεσή μου. Γενικά, όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο που ήταν το vlog, αν δεν το έχεις δει κάπου εδώ πέρα είναι, κάπου εδώ περνάει. Πήγα στο jumbo όπως είδατε, αλλά δεν σας έδειξα τι αγόρασα. Οπότε σήμερα θα σας δείξω τι αγόρασα. Πριν σας πω όμως τι αγόρασα, έχω να σας πω ότι ο ήχος που ακούγεται είναι ο ανεμιστήρας. Απορώ πως την παλεύουν μέσα στο στούντιο με τόσα φώτα. Εγώ να πούμε έχω μόνο δύο φώτα εδώ πέρα και έχω βγάλει την μπέμπελη. Ειλικρινά και είναι ακόμα μα ή ως. Οπότε έχω ανάψει το φίλο μου τον ανεμιστήρα, με δροσίζει. Οπότε, εντωμεταξύ τι φοράω. Φοράω μπλούζα Friends. Έχω επηρεαστεί κι εγώ από το τελευταίο επεισόδιο που έχουν ανεβάσει τα φιλαράκια, το Reunion. Δεν θα το δει στο Netflix. Εγώ ότι στην αρχή χάρηκα και έλεγα αχ, τι ωραία θα πάω να το δω. Όμως πρέπει κάπου να το κατεβάσει. Δεν ξέρω ακριβώς το link, αλλά εγώ είμαι εδώ πέρα για να συνενημερώνω για τα πάντα. Τι άλλο έχω να σου πω πριν πέσει το intro. Πριν πέσει το intro, μην ξεχνά να κάνει εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθεί και στο Instagram. Και τι έχω να πω, ότι το προηγούμενο Σάββατο πήγα για το εμβόλιο, αν ενδιαφέρεσαι. Έκανα το εμβόλιο AstraZeneca, ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, είχα 3 μέρες 10, το χέρι μου γύρω από το τσίμπημα ήταν κόκκινο και ήταν τούμπανο. Γενικά δεν πέρασα και πάρα πολύ καλά όμως, αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να πέσει το intro. Λοιπόν, εγώ μόλις άδειασα τη σακούλα εδώ πέρα για να στα δείξω. Εγώ αρχικά πήγα για νεκτάρια. Λέω, θέλω έτσι μια καλοκαιρινή αίσθηση. Ένα μπόχο εδώ μέσα. Μπούχα, γιατί είχαμε και στο χωριό μας μπόχο. Λοιπόν, θα αρχίσω να σου δείχνω τα νεκτάρια που πήρα για τον καναπέ. Αυτό είναι το πιο μεγάλο. Είναι για τριθέσιο. Εγώ αυτή τη στιγμή και εδώ που κάθομαι είναι ο καναπές. Λοιπόν, οπότε ο καναπές μου είναι. Ξεκινάει έτσι και φέρνει τη στροφή από εδώ. Οπότε λέω, κάτσε να πάρω 2. Αυτό είναι για τριθέσιο το συγκεκριμένο. Όπως βλέπεις είναι μπεζί, με άσπρες εδώ πέρα γραμμές σαν λεπτομέρεια. Αλλά πήρα και ένα πιο μικρό για αυτήν εδώ πέρα την πλευρά. Καλύτερα λέω να έχω ριχτάρι παρά να μην έχω ύφισμα να βάλω πάνω στον καναπέ. Καλό, ε! Καλά, πολύ έξυπνο. Λοιπόν, οπότε πήρα αυτά. Στην αρχή θέλω ουσιαστικά να τα δοκιμάσω γιατί ήταν πάρα πολύ οικονομικά. Να δω τι παίζει με το πλυντήριο μετά, τι φθορά έχει. Δεν λέω πολλά, τζάμπο είναι, δεν ήταν πάρα πολύ ακριβά. Οπότε λέω κάτσε να τα δοκιμάσω αυτά και άμα μου αρέσει θα πάω να πάρω. Λοιπόν, επίσης πήρα για να κάτσει πολύ καλά το γλυκό, σαν κόνσεπτ, πήρα και αυτές εδώ πέρα τις μαξιλαροθήκες όπως βλέπεις, οι οποίες έχουν αυτά εδώ πέρα τα κροσάκια, τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ, είναι το μπόχο που σου έλεγα, μου κάνει για τα μαξιλάρια μια χαρά. Το ξέρεις πάνω κάτω το μαξιλάρι σου, ρε παιδί μου, και πας και το παίρνεις, κατάλαβες. Είναι θήκες, νομίζω ότι σε συμφέρει περισσότερο παρά να πάρεις ένα ολόκληρο μαξιλάρι. Όμως, επειδή ήθελα και ένα τρίτο μαξιλάρι, το οποίο το έβλεπα έτσι και μου λαμπύριζε, μπορεί να είναι και άσχετο όλο αυτό, αλλά εμένα μου άρεσε, πήρα αυτό το έτοιμο μαξιλάρι, το οποίο είναι άσπρο και λέει Dream Big. Και έχει αυτή την γκλαμουριά, ρε παιδί μου, εδώ πέρα. Μου άρεσε, το πήρα, είναι πάρα πολύ μαλακό. Κάνει μία σχέση με το ύφασμα των άλλων μαξιλάριων που πήρα. Τα άλλα είναι προς το λινό ύφασμα και το ριχτάρι είναι λινό. Αυτό είναι λίγο σε πιο smooth κατάσταση. Είναι και πιο γουτσου-γουτσου κατάσταση. Το παίρνεις, μπορείς να κοιμηθείς κιόλας μαζί του, κατάλαβες. Εν τω μεταξύ, τα πράγματα που σου δείχνω είναι τελείως τυχαία. Ό,τι παίρνει το χέρι μου και τα έχω εδώ πέρα ραγμένα στον καναπέ. Επίσης, θα συνεχίσω με ένα πάρα πολύ ωραίο διακοσμητικό στοιχείο που ειλικρινά, άμα το βάλεις πάνω σε σύνθεση, λες φίλε, αλήθεια, μήπως κάνω εγώ λάθος, μήπως τελικά έχει ένα εικαστικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, αφού μπήκα που μπήκα στο τζάμπο, θα έκανα και άσχετες αγορές, ήμουνα σίγουρη. Λοιπόν, πήρα και τις αγιονάρες αυτές για το γιο μου, χωρίς σχέδιο, γιατί κατάλαβα τα τελευταία χρόνια ότι πληρώνεις μόνο το σχέδιο και το πολύ σε 15 μέρες έχει φύγει ήδη το σχέδιο και εσύ απλά το παίρνεις γιατί έχεις θαμποθεί από το σχέδιο. Οπότε αυτή τη χρονιά μόνο μονόχρονο με σαγιοναρίτσες. Σε ξαναγυρνάω πίσω στη διακοσμητική του σπιτιού. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ πέρα το runner, το οποίο θέλω να το βάλω στην τραπεζαρία, την κεντρική τραπεζαρία τέλος πάντων του σαλονιού. Θέλω να είναι πάρα πολύ καλοκαιρινή διάθεση, οπότε δεν θέλω εντωμεταξύ και τίποτα άλλο. Με έχει πιάσει και μία φάση minimal, γιατί έχω κουραστεί πάρα πολύ το μάτι μου. Γενικά η μάνα μου ταξίδευε πάρα πολλά ταξίδια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όπου και να πήγαινε, έφερνε κάθε τζιτζιλί μίτζιλο. Και αυτό εμένα με έχει κουράσει, γιατί στο σπίτι μου μένω είναι το πατρικό μου. Οπότε
τα περισσότερα έχουν μείνει εδώ. Γι' αυτό σου είπα ότι δεν μπορώ την πολύ κλασικούρα και θέλω να τα αλλάξω. Οπότε έχει κουραστεί πάρα πολύ το μάτι μου και θέλω σιγά σιγά να αρχίσω να το κάνω εδώ πέρα πάρα πολύ minimal κατάσταση. Οπότε ξαναγυρνάω στο ριχτάρι, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι άκρος καλοκαιρινό και σας είπα, άμα μου αρέσει η ποιότητα και πάνε όλα καλά και με το πλυντήριο, γιατί όχι να μην παίρνω και άλλα πράγματα από το Jumbo όσον αφορά ριχτάρια και runner. Επειδή θέλω να φτιάξω και τη σύνθεση στο beauty corner που έχω εδώ πέρα στο σαλόνι, επειδή θα φύγει κάθε καλλιντικό και θα μείνουν πάρα πολύ λίγα πράγματα, είπα να το διακοσμήσω σχετικά με ψεύτικα φυτά. Λοιπόν, αρχικά πήρα αυτό εδώ πέρα το γλαστράκι, το οποίο είναι πάρα πολύ cute, μου αρέσει πάρα πολύ. Επίσης πήρα και αυτό εδώ πέρα το γλαστρόνι, είναι πύλινο, δεν είναι πλαστικό το βαζάκι του, είναι πάρα πολύ περίεργο, το μεταξύ τζα, έχει και φύλλα λεβάντας μέσα, έτσι δίνει ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς, όχι, ένα υπέροχο χρώμα στην πρασινάδα. Υπάρχει αυτή η λεπτομέρεια τέλος πάντων, δεν ξέρω αν το διακρίνεις στο μοβέ, πού να το διακρίνεις εδώ, χαμός γίνεται, να βλέπεις, το βλέπεις. Και έρχομαι τώρα εδώ πέρα να σου πω ότι ή έχω κάνει τη μεγαλύτερη πατάτα που θα μπορούσα, ή θα μπορείς να μου βοηθήσεις και εσύ στα σχόλια και να μου πεις πώς να γεμίσω το γκασπό μου. Μισό λεπτό. Αυτό είναι το ωραίο μας το γκασπό. Όπως βλέπεις είναι μεγάλο, είναι ευρύχωρο, ευάλαιο, ευάλωτο, όλα τα εύω τέλος πάντων. Λοιπόν, γιατί το πήρα εγώ το γκασπό. Στο τέλος του καναπιού, ούτε ούτε αυτό θα το πω. Λοιπόν, στο τέλος του καναπέ τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει φωτοστήλι του γάμου μου. Οκ, μας φωτίζει το σαλόνι, δύο είναι, μία από εδώ και μία από εκεί. Όμως, επειδή εγώ θέλω να γεμίσω το κενό, σκέφτηκα να πάρω ένα γκασπό και να βάλω πρασινάδα, γιατί θέλω πάρα πολύ πρασινάδα στο σαλόνι μου. Και έτσι σκέφτηκα λοιπόν να πάρω φύλλα. Βέβαια, για να γεμίσεις αυτό τον γκασπό θέλεις πάρα πολλά φύλλα. Λοιπόν, εγώ πήρα αυτά τα φύλλα. Διάφορα φύλλα. Το συγκεκριμένο σου θυμίζει ότι είσαι και αλλού, ρε παιδί μου, και ότι κάποιος σου κάνει αέρα. Λοιπόν, και πήρα. Ο, περίμενε, γιατί θα μπερδευτούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, πήρα αυτό, πήρα αυτό, πήρα διάφορα γενικά φύλλα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή στα χέρια μου έχω 1, 2, 3, 4 φύλλα, τα οποία όπως καταλαβαίνεις, όταν τα βάζεις στον γκασπό, μισό λεπτό, βλέπεις πως είναι η κατάσταση, δεν κάθεται δηλαδή να κάνουμε εδώ πέρα μία βλάστηση. Βγάλω τα μάτια μου. Λοιπόν, άφησα λίγο την πρασινάδα για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι να βάλω μέσα για να κάτσει. Δηλαδή, εντάξει, εντωμεταξύ αυτά δεν είναι πάρα πολύ ακριβά. Είναι γύρω στο ευρώ και στα λεπτά. Κάποια είναι 55 λεπτά, κάποια είναι 1 ευρώ και κάποια είναι 2 ευρώ. Εντάξει, σιγά. Αλλά ξέρεις τώρα, ένα, κάθεται. Το καταθετήριο. Λοιπόν. Οπότε, τι να κάνω, ρε φιλενάδε, πες μου λίγο από κάτω. Πώς να το γεμίσω. Έχω κάποια άχρηστα κουτιά, τα οποία θα τα βάλω μέσα στον γκασπό και σκέφτομαι, όπως θα είναι η τρύπα, να χώνω μέσα και το συγκεκριμένο το φύλλο, έτσι να κάνω έτσι μία σύνθεση. Έχεις κάτι άλλο εσύ να μου πεις από κάτω. Σκέφτομαι να βάλω χώμα μέσα στο σαλόνι. Χώμα μέσα στο σαλόνι, λες. Άμα βάλω χώμα μέσα στο σαλόνι, θα είναι η καλύτερη μου. Να το γεμίσω όχι μέχρι απάνω. Δεν ξέρω, θέλω να μου πεις, ρε παιδί μου, αν έκανα πατάτα, ειλικρινά. Πάμε στο επόμενο. Οπότε πάμε λίγο και σε κάποιες αγορές που είναι άσχετες με τη διακόσμηση. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ πέρα το ποτηράκι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα μου πεις, καλά δεν είχες ποτήρια. Με ποτήρια, να φάνε και κότες. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι summer mood και γράφει και good vibes. Γιατί χωρίς good vibes πώς θα πεις το φράπε φιλενάδα. Και ξαναέρχομαι πάλι σε προϊόν διακόσμησης. Πήρα αυτό εδώ πέρα, το οποίο σκέφτομαι να βάλω τα πινέλα μου. Ξέχασα να σου πω ότι η σύνθεσή μου αυτή τη στιγμή είναι μαύρη και θα τη βάψουμε άσπρη. Γενικά όλο το corner θα είναι άσπρο από το τραπέζι για τα νύχια που φτιάχνω. Το καλαριφέρ, το οποίο είναι ενισχυμένο με άσπρη θήκη ουσιαστικά. Δίπλα είναι το έπιπλο του IKEA, το οποίο είναι και αυτό άσπρο. Οπότε λέω, κάτσε να το βάψω και αυτό άσπρο. Οπότε ό,τι και να βάλω μετά θα φέρνει αντίθεση και πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό και θα φωτίσει και ο χώρο. Λοιπόν, αυτό πήρα για διακόσμηση. Στο τέλος πήρα αυτό εδώ πέρα το νεσεσέρ, το οποίο το θέλω για την παραλία. Πέρυσι δεν με βόλεψε καθόλου αυτό το ψευτο νεσεσέρ, το οποίο πήγαινε μία έτσι μία εκεί, γιατί έφευγε συνέχεια το φερμουάρο και μου σπάσε τα νεύρα. Δεν ήθελα και πολλά σχέδια, αλλά μου άρεσε το συγκεκριμένο και το πήρα. Γιατί εκείνη την ώρα που είσαι στην παραλία και αντανακλάει και το φως του ηλίου, δεν βλέπω, δεν έχω τίποτα, δεν έχω μοιοπία. Απλά θέλω να είναι ξεκάθαρο το μάτι μου και να βλέπω κατευθείαν. Λεφτά είναι αυτό, κινητό είναι αυτό.
εκείνη την ώρα όταν το θέλω, θέλω να το πάρω. Τέλος, πήρα αυτή εδώ πέρα τη στέκα, την οποία έχει αυτή εδώ πέρα την λεπτομέρεια όπως τη βλέπεις. Εν τω μεταξύ, γιατί τα δένουν έτσι, ρε παιδάκι μου. Την άλλη φορά είχα πάρει ένα παιχνίδι του γιου μου και μου φύγε τον ήχη. Μιλάμε, πετάκτηκε με όλα αυτά τα τζιτζιλιμίτζιλ εδώ πέρα που τα συνδέουν. Λες και δεν υπάρχει αύριο. Να, το έβγαλα λοιπόν. Θα συναβάλω και την υπέροχη στέκα μου από τα τζάμπου. Α, τι λες, σαν μαθήτρια είμαι. Επόμενο προϊόν που πήρα είναι ένα εργαλείο ουσιαστικά για να μου σηκώνει τις βλεφαρίδες. Δεν είχα και ήθελα να το πάρω. Και τέλος, αυτό που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και το πήρα, είναι αυτό εδώ πέρα το σετάκι που αποτελείται από διάφορα νέα σιζεράκια και το πήρα ουσιαστικά για τα ταξίδια μου, γιατί συνέχεια παίρνω και δεν έχω σταματημό. Σε ένα όριο στο μυαλό σου, πιστεύω τώρα, καινούργια φιλοσοφία αυτό. Έχει 3 νεσεσεράκια μέσα, μεγάλης χωρητικότητας, μπορείς να πάρεις αυτά που θέλεις μόνο και όχι να είναι διάσπαρτα μέσα στη βαλίτσα. Έχεις ήδη το παλιτσάκι σου και είσαι έτοιμη. Αυτό ήταν το Jumbo Haul, παιδιά. Αυτά πήρα μέχρι στιγμής. Σκέφτομαι να πάω και στο Leroy, να πάρω κάποια πράγματα. Θέλω να ντύσω και το τραπεζάκι των νυχιών μου, να πάρω μια ταπετσαρία που μου αρέσει και βλέπω πάρα πολύ ωραία σχέδια. Αν πάρω πράγματα από το Leroy, θα περιμένει Leroy Haul, γιατί θέλει και η κόρη μου να πάρει για τον τοίχο που της βάψαμε ταπετσαρία. Αλλά θέλω και εγώ να πάρω κάποια πράγματα ακόμα, γιατί ποτέ δεν χορταίνω. Εξάλλου, όταν πας εκεί πέρα, δεν βγαίνει καθαρός, είναι σίγουρο αυτό. Οπότε, αν σου άρεσε το Jumbo Haul, κάνε ένα like, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείς και στα social media. Περιμένω να σε δω στα σχόλια. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάς super duper, φιλάκια πολλά!